Αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, σήμερα είναι η Κυριακή του Ασώνου. Σήμερα είναι μια ημέρα κατά την οποία μας δείχνει ο Χριστός αυτή την παραπολή για να κατανοήσουμε ότι ο Πατέρας του Ασώνου δεν είναι άλλος από τον Θεό Πατέρα. Από τον Θεό μας δηλαδή, τον οποίο πριν από λίγο αποκαλέσαμε Πάτερ ημών, Πατέρα που βρίσκεσαι στα ουράνια, αγιαστήντο το όνομά σου, ερθέτει η βασιλεία σου. Σε αυτόν λοιπόν απευθυνθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Αυτός λοιπόν ο Πατέρας μας δείχνει ότι έχει δύο ειδών παιδιά. Το ένα το παιδί του είναι αυτό που έμεινε κοντά στο σπίτι του. Και το άλλο το παιδί του είναι εκείνο το οποίο απομακρύνθηκε από κοντά του. Εκείνο το οποίο απομακρύνθηκε από κοντά του ονομάζεται άσωτος, διότι έζησε μία ζωή μακριά από το σπίτι του πατέρα του, μακριά από το Θεό. Έφτασε λέει στο σημείο να φτάσει στο πάτο με τη ζωή που έκανε. Και όταν έφτασε στο πάτο, τότε μόνο συνειδητοποίησε το τι είχε μάθει και το τι είχε όταν ήταν κοντά στον πατέρα του. Τι αγαπά είχε, τι ωφέλειες είχε. Και τότε, αφού είχε φτάσει στο πάτο, είπε εκείνο το ήμαρτο, Πάτερ σε, ελέησόν με τον όνομα του, συγχώρεσέ με πατέρα, επιστρέφω στο σπίτι. Ας προσέξουμε δύο πράγματα. Ο μεν πατέρας δεν μετακινήθηκε από το σπίτι. Ο πατέρας ήταν αμετακίνητος. Δεν πήγε ούτε δεξιά ούτε μπρος ούτε πίσω. Εκεί ήταν εκεί και παρέμεινε. Που σημαίνει ότι ο Θεός είναι πάντοτε στη θέση του. Εμείς μετακινούμεθα και πάμε ή πιο κοντά του ή πιο μακριά του. Ο Θεός είναι σε τη σώπα. Άμα είσαι κοντά στη σώπα, ζεσταίνεσαι και απολαμβάνεις τα άλλα της σώπας. Αν δίνεις μακριά της, δικιά σου επιλογή, απολαμβάνεις το κρύο. Ό,τι δηλαδή σε βρει από εκεί και πέρα, είναι δικιά σου υπευθυνότητα, που απομακρύνθηκες από τη σώμα. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν στη ζωή τους να δουν γιατί δεν πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι φταίει. Φταίει από δική μας επιλογή το να είμαστε μακριά από τον Θεό. Να ζούμε μακριά από τον Θεό. Ο Θεός τι είναι? Φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όταν εγώ φεύγω μακριά από το φως, μόνος μου επιλέγω το να ζω στο σκοτάδι. Αλλά το σκοτάδι έχει όλα εκείνα τα οποία θα με βλάψουν μετά. Και θα γίνω άνθρωπος του σκότους. Δεν είναι μόνο το σκοτάδι. Αφού φεύγω από το φως και απομακρύνω από το φως, προς τα που θα πάω. Όσο φεύγω από το φως, στο σκοτάδι πηγαίνω. Όπως όταν φεύγω από τη ζέστη, προς το κρύο πηγαίνω. Αλλά μετά για την πνευμονία που θα πάω, είμαι εγώ υπεύθυνος. Γιατί κάθισα στη ζέστη. Για οτιδήποτε άλλη συμφορά με βρει, οτιδήποτε κακό με βρει, εγώ είμαι που απομακρύνθηκα από την πηγή της ζωής. Μα αυτό δεν είναι και η αιτία που πεθαίνουμε. Ο άνθρωπος που ξέπνεσε κάποια χρόνια και μετά πεθαίνει. Γιατί πεθαίνει? Γιατί έχει κάνει τη βλακεία ήδη, την ανοησία, να φύγει από την πηγή της ζωής. Πού ήταν η πηγή της ζωής? Ποιος είναι η πηγή της ζωής? Εγώ είμαι η ζωή, είπε ο Χριστός. Αυτός είναι η πηγή της ζωής. Και εμείς έχουμε φύγει από κοντά. Μα άμα φύγουμε από την πηγή της ζωής, προς το που θα πάμε? Προς το θάνατο. Να γιατί πεθαίνουμε. Είναι αποτέλεσμα
είναι αποτέλεσμα του ότι φύγαμε μακριά από τον Θεό. Το ότι αρρωσταίνουμε, το ότι είμαστε ασθενείς, το ότι παθαίνουμε χίλια δυο πράγματα στραβά, είναι γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την πηγή της ζωής. Μα όταν είσαι στη ζωή, δεν σου χαλάει ούτε η καρδιά, ούτε το σηκώδι, ούτε το πνευμόνι, καμία αρρώστια δεν παθαίνεις. Φυσικά, αυτή η απομάκρυση του θανάτου δεν έχει γίνει τώρα. Έχει γίνει ήδη όταν απομακρυνθήκαμε το παράδεισο. Όταν πεταχτήκαμε έξω από το παράδεισο. Γιατί η ζωή, ο Θεός, είναι μέσα στο παράδεισο. Και αφού φύγαμε από κοντά του, γευθήκαμε και γευόμαστε το θάνατο. Και όλα τα συναπακόρθα. Γιατί ο άνθρωπος θα αρρωστήσει, θα πάθει κεφαλικό, θα πάθει καρδιά, θα πάθει το ένα, θα πάθει το άλλο. Αυτά είναι αποτελέσματα της δικιάς μας απομακρύνσεως. Όπως ο άσοδος, όταν απομακρύνθηκε από το καλάτι του πατέρα του, έφτασε τον αγός και γουρούνια για να ζήσει. Και τελικά δεν είχε πέσει πείνα και δεν του δίνανε ούτε φαγητό. Και έφτασε στο σημείο να τρώει από το φαγητό του γουρούνιου. Ποιος το έφταιγε? Η δικιά μου επιλογή να πήγε μακριά από το πατρικό του σπίτι. Δικιά μου επιλογή. Δικά του και τα αποτελέσματα. Και τότε όμως ευτυχώς κατάλαβε ότι αν γυρίσω πίσω θα έχω όλα τα λάθη ξανά του πατέρα μου. Πατέρας μου με έχει στα ομόπα. Τι φτάνει, τι θέλει ο πατέρας μου να του πω? Ένα συγχρόνιο. Ένα ήματο πάτε δισε. Ήματο. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Και ο Κύριος του είπε δέχτηκε. Και δέχτηκε πίσω το παιδί του. Και όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά ούτε που του είπε, παιδί μου, πού ήσουν και τι έκανες όλα αυτά τα χρόνια. Του συγχώρεσε. Αν και το παιδί εξομολογιόταν το τι έκανε. Και έτσι μάθαμε κι εμείς. Εξομολογήθηκε στον πατέρα του, τα όλα. Γι' αυτό έχουμε κι εμείς την εξομολόγηση. Επιστρέφουμε, γι' αυτό λέγεται και ο ιερέας πατέρας, διότι εκπροσωπεί τον μεγάλο πατέρα, τον Θεό μας. Και πάμε και εξομολογούμεθα. Και επιστρέφουμε κοντά του. Πολλοί πιστεύουν δεν έχουν φύγει μακριά από τον Θεό. Γιατί? Διότι τον πιστεύουν με τον Θεό. Δηλαδή εγώ πιστεύω πάνω στον Θεό. Άλλο το πιστεύω, άλλο είμαι κοντά στον Θεό. Έτσι. Άλλο το πιστεύω, άλλο είμαι κοντά. Άλλο πιστεύω στην πολιτική και πιστεύω και στον Γιώργο Παπανδρέου ή και στον άλλο Σαμαράς. Και άλλο είμαι στην αυλή του μέσα και στο σπίτι του. Άλλο πιστεύω είναι θεωρία. Πιστεύω ότι καλά τα πηγαίνει σαν κυβέρνηση, καλά τα κάνει, είτε ο Σαχαράς, είτε οποιοςδήποτε. Και άλλο είναι μέσα στο σπίτι του και ζω και τρώω και πίνω και απολαμβάνω τα λάθη μαζί του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πιστεύω στον Θεό και αγαπάω τον Θεό. Είναι θεωρία. Και άλλο είναι μέσα στο σπίτι του. Μέσα στο σπίτι του τι σημαίνει? Ζω κοντά μου. Δηλαδή το σπίτι μου είναι εκκλησία. Η ζωή μου είναι κάθε μέρα ένα κεράκι αναμένο στον Χριστό μας. Φωτίζω και μιλάω για τον Χριστό. Ζω για τον Χριστό. Έχετε δει άνθρωπο που έχει ερωτευτεί? Θα έχετε δει. Και αν δεν έχετε δει, όταν ερωτευτήκατε εσείς το είδατε. Τι κάνει εκείνος ο άνθρωπος που είναι ερωτευμένος? Μιλάει μόνο για την αγάπη του. Πού το θέλεις, πού το πας, πού το φέρνει, για το πρόσωπο που αγαπάει μας. Το βλέπετε όλες στο τηλέφωνο. Φωνάζει η μάνα του, με ποιον μιλάς? Λέει με τον Κώστα. Και αν είναι εγώ, λέει και την Μαρία, παραδείγματος χάρη. Και φαίνεται, σε όλους λένε πάει, έχει τον Κώστα να πάρει αυτός. Είναι ερωτευμένος. Το λες. Είναι ορατό. Τι γίνεται όμως? Αυτή η αγάπη φαίνεται για τον Θεό μας. Φαίνεται για τον Χριστό μας. Δηλαδή μπορούν οι γείτονες,
οι συγγενείς, οι φίλοι, το σπίτι μας μέσα, να πει πω πω, αυτός δουλεύει με τον Χριστό, πάλι την έβαλε με τον Χριστό. Το έχουμε αυτό το πράγμα, το ζούμε αυτό το πράγμα, όχι. Όταν το φέρνουμε από την εκκλησία, ζούμε τη ζωή μας. Άρα δεν ζούμαστε με τον Χριστό νύχτα και ημέρα. Δεν ζούμε τον Χριστό. Αφού έχω επιλέξει να μην είμαι κοντά στη σώπα, ό,τι μου δημιουργήσει το κρύο και το σκοτάδι, είναι δικιά μου επιλογή. Είναι δικιά μου επιλογή. Μην ψάχνετε να δείτε πολλές φορές γιατί ο Θεός παρακαλά και δεν μου κάνει κάτι. Μα τι παρακαλάς? Το παρακαλάς σε άλλα σημεία. Δηλαδή λες σώπα, ζέστανε, αλλά σε έχεις πάει 3 χιλιόμετρα μακριά. Και σου λέει σώπα, έλα πιο κοντά. Η ενέργειά μου δεν φτάνει κάτι, έλα κοντά. Εδώ είναι η σώπα. Και γι' αυτό πρέπει να βιώνουμε τον Χριστό. Και όταν ήρθε ο πατέρα, το παιδί πίσω, σας είπα και ο πατέρας, και το συγχώρησε το παιδί και το αγκάλισε, έτσι μας αγκαλιάζει ο πατέρας μας. Και έσφαξε, λέει, και το μόσχο των συνδευτών. Έσφαξε και να μου σκάνει. Γιατί, απ' την καταδείξει τη χαρά του, και έκανε γλέπη, λέει, και τι έλεγε, το παιδί μου χαμένο ήταν και το βρήκα. Το παιδί μου νεκρό ήταν και αναστήθηκε. Μα νεκρό δεν ήταν. Νεκρό δεν ήταν. Πώς αναστήθηκε? Ήταν νεκρό στο πνεύμα. Ήταν νεκρή η ψυχή του. Όσο φεύγεις μακριά από τον Θεό, νεκρώνεται πρώτα η ψυχή και μετά θα νεκρωθεί και το σώμα. Θα παγώσει. Όταν πεθάνεις. Και γι' αυτό δείτε ότι και το προηγούμενο κήρυγμα έχει μια ένωση τώρα εδώ το κήρυγμα. Τι σας είπα ότι είναι μεγάλη σαράχρωστη το φροντιστήριο, σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, που προετοιμαζόμαστε για να περάσουμε την τάξη. Και όταν φτάνουν οι εξετάσεις, τι λέμε, άντε το καλό να περάσεις. Το ίδιο λέμε και εμείς, καλό Πάσχα. Το Πάσχα σημαίνει να περάσεις. Να περάσεις, σου εύχομαι. Πού να περάσεις, να ανέβεις πιο ψηλά. Αλλά όταν φτάνει το μεγάλο Σάββατο και η μεγάλη Παρασκευή, που φτάνουμε στο Αμή, τι λέμε, καλή Ανάσταση. Σου λέω, καλή Ανάσταση να έχεις. Εσύ και ο Χριστός. Και ο Χριστός είχε τα σεκτήρια και 2.000 χρόνια. Το καλό το Πάσχα το είπα την προηγούμενη φορά, δεν είναι για μένα να κάνω, όπως λέμε, καλές γιορτές, καλές διακοπές. Καλό Πάσχα έχει άλλο μήνυμα, το ερμηνεύσαμε. Τώρα κολλάει το καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση να έχεις, σου λέω, αδελφέ. Και μου απαντάς και εσύ, και εσύ καλή Ανάσταση. Όχι να περάσουμε καλά την Ανάσταση. Σου μιλάει ο ένας τον άλλον για την δική σου Ανάσταση. Αυτό που συνέβαινε, που συνέβη στον άσχο. Το παιδί μου ήταν νεκρό και αναστήθηκε. Καλή Ανάσταση να έχεις εσύ, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Είμαστε νεκροί. Καλή Ανάσταση να επιστρέψουμε πίσω στο σπίτι του Θεού και να μας πει ο πατέρας και για μας, το παιδί μου νεκρό ήταν και αναστήθηκε. Αμήν.